Όσα απαράδεκτη και αντιπεσημονική, χαρακτηρίζουν ψυχίατροι και εργαζόμενοι την εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγεία, σύμφωνα με την οποία ειδικευμένο ψυχίατρο ενηλίκων θα καλύπτει τι ανάγκε στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή τι ημέρε που αδυνατεί να εφημερεύσει ο ένα και μοναδικό παιδοψυχίατρο. Για άλλη μια φορά, το Υπουργείο Υγεία προκαλεί την νοημοσύνη των μαχόμενων υγειονομικών των γιατρών συνολικά. Ε, με μια παράδεκτη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ε, καλεί τους ε, ψυχίατρους μια ειδικότητα άλλη να εφημερεύει για ειδικότητα παιδιών και εφήβων. Είναι αντιεπιστημονικό, γυρνάει την ιατρική και γενικότερα την επιστήμη 100 χρόνια πριν που μια άσπρη ποδιά τα έκανε τα πάντα. Ε, είναι γνωστό σε όλους μας ότι η παιδοψυχιατρική σαν ειδικότητα είναι ανεξάρτητη. Η ειδικότητα της ψυχιατρικής ενηλίκων και της ψυχιατρικής παιδιών και φίβων έχουν διαχωριστεί εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας, όπως επιβάλλει η επιστημονική και ανθρωπιστική πρόοδος, σημειών ψυχίατρη και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Παγνή, Δημήτρη Βρύσαλη. Εφόσον δεν εφημερεύει ο μοναδικό ε, που συνειδητά η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει μόνο του, τότε θα καλεστεί με βάση αυτή την απαράδεκτη απόφαση ο ψυχίατρος να κάνει διάγνωση και βεβαίως να δώσει τις ιατρικές οδηγίες έχοντας σε τριών μηνών εκπαίδευση. Τέτοια ιατρική θέλουν, τέτοια επιστήμη θέλουν, τους συγκεκρινάμε πίσω αυτή την απόβαση, είναι προκλητική. Οι ειδικευμένοι ψυχίατροι της κλινικής του Παγνή έχουμε εδώ και καιρό σε επιστολή μας δηλώσει την άρνησή μας να γίνουμε συνένοχοι μιας τέτοια επικίνδυνη για εμάς, αλλά κυρίως για τους ασθενείς μας, πρακτικής. Οι τέσσερις ψυχίατροι που καλύπτουμε εφημεριακά τη ψυχιατρική ενηλίκων του Παγνή τη μοναδική ψυχιατρική κλινική στην Ανατολική Κρήτη, όχι απλά δεν φτάνουμε, αλλά ξεπερνάμε κατά πολύ κάθε μήνα το μηνιαίο πλαφόν των εφημεριών με συνέπεια μεγάλο προσωπικό κόστος και εξάντληση. Είναι ένα σχέδιο που η κυβέρνηση και οι διάφοροι παράγοντε του Υπουργείου ετοιμάζουν να υπάρχουν εφημερίε τομέα. Δηλαδή, ένα ορθοπαιδικό να βλέπει γυναικολογικά περιστατικά, ένα παθολόγο να βλέπει πνευμονολογικά, δηλαδή να καταργήσει τι ειδικότητε, να καταργήσει την εκπαίδευση, την εξειδίκευση. Και λίγο απ' όλα αρκεί να υπάρχει μια άσπρη ποδιά. Δεν θα του περάσει. Η κοινωνία, νομίζω, μαζί με του υγειονομικού, έχει δείξει ότι τέτοιου είδου μέτρα με τον αγώνα τη μπορεί να τα ανατρέψει. Όπω τονίζει ο κ. Κούδα, θα πρέπει να ανακληθεί η απαράδεκτη αυτή απόφαση και να γίνουν άμεσα προσλήψει μόνιμων παιδοψυχιάτρων, καθώ και να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να λειτουργήσει ξανά η παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή με ασφάλεια. Στο ίδιο μήκο κύματο και οι δηλώσει του Δημήτρη Βρύσαλη, ο οποίο καλεί την κυβέρνηση να πάρει πίσω την επίμαχη απόφαση και να σεβαστεί τον άνθρωπο και τι ανάγκε του. Καλούμε. Η κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτή την απαράδεκτη αντιπιστημονική απόφαση. Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου να πάρει θέση, δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από μια γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγεία, αλλά να σεβαστεί την επιστήμη και γι' αυτό που να κάνουν, να υπηρετούν τον άνθρωπο και τι ανάγκε του και όχι τι πολιτικέ σκοπιμότητε που γίνονται για να μην γίνουν προσλήψει και να μην αναβαθμιστεί η δημόσια υγεία.